Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη. Πριν ξεκινήσουμε για το θέμα το οποίο σας έχουμε καλεσμένο, να ρωτήσω ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που είχαμε σήμερα μεταξύ Καλαβασού και Μαρή, αφού αρκετές είναι και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκονται στο σημείο. Είναι μια ιδιόμορφη πυρκαγιά από την άποψη ότι το καύσιμο υλικό των ελαστικών είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατασβεστεί. Όμως παρά τα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι έχει υπάρξει ένας μεγάλος συντονισμός υπηρεσιών που μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν σπεύσει κατενοφόρα οχήματα πέραν των βιτιοφόρων που έχουμε αποστείλει σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί χώμα πάνω από τα ελαστικά, αφού οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να βοηθήσουμε στην κατάσβεση. Από εκεί και έπειτα η πολιτική άμυνα που είναι κάτω από τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών έχει κινητοποιηθεί προς την κατεύθυνση της προστασίας της υγείας των γειτονιάζουσων κοινοτήτων και έχουν δοθεί ανάλογες οδηγίες. Δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Μάλιστα. Όμως είναι γεγονός ότι είναι ενοχλητικός ο καπνός και θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στα επόμενα 24 ώρα να απαλλαγούμε από αυτό το φαινόμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, κύριε Νουρή, την απόφαση στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι μετά από 3 χρόνια οι προσπάθειες για λήψη μέτρων μπαίνουν σε μια νέα βάση. Ναι, η ικανοποίηση είναι προφανής στο Υπουργείο Εσωτερικών. Βλέπουμε τις πολύ επίπονες προσπάθειες και τις πάρα πολλές επαφές που είχαμε κάνει να καρποφορούν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι ακόμα μια σύνοδος, είναι μια ιδιάζουσα σύνοδος η οποία αναγνώρισε πρώτα και πάνω απ' όλα για πρώτη φορά την ιδιαιτερότητα του προβλήματος που η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει. Κατά δεύτερον, έχουν μορφοποιηθεί συγκεκριμένες αποφάσεις, με σημαντικότερη βεβαίως το γεγονός ότι αποφασίστηκε επιτέλους ότι θα πρέπει να υπάρξει μετεγκατάσταση μεταναστών από τις χώρες κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, μεταξύ αυτών βεβαίως και η Κύπρος, ώστε να αποφορτιστούν. Βεβαίως, για να είμαι σωστός και δίκαιος, η Κύπρος διεκδικούσε την υποχρεωτική ανακατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που δεν φάνηκε να αποφασίζεται, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες αντιδράσεις και επίμονες αντιδράσεις από συγκεκριμένα κράτη. Γι' αυτό η Γαλλική Προεδρία προχώρησε σε μια ενδιάμεση λύση, η οποία όμως σε πρώτο χρόνο μας αφήνει ικανοποιημένους. 10 κράτη-μέλη φέρονται να έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες ο αριθμός των αιτητών που θα μετεγκατασταθούν σε αυτές τις χώρες. Και βεβαίως στα πολύ σημαντικά συμπεράσματα, κύριε Ιωάννου, και ενέργειες που έχουν γίνει σε αυτό το συμβούλιο, είναι το γεγονός ότι που είναι απότοκο να πω των δικών μας προσπαθειών και της επιμονής μας προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε επίσημα στο Συμβούλιο από την Επίτροπο Γιόχανσον για τις επαφές προς την Τουρκία, από την οποία ζητήθηκε να συνδράμει ώστε να σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση που γίνεται στην πράσινη γραμμή, και βεβαίως το γεγονός ότι επίσης η Επίτροπος επικοινώνησε και διεκδίκησε από χώρες οι οποίες αποστέλουν σε μεγάλους αριθμούς ή προέρχονται καλύτερα σε μεγάλους αριθμούς αιτητές ασύλου στη Δημοκρατία, όπως είναι το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, ζήτησε την αρρωγή τους για να τερματιστεί αυτό το φαινόμενο. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις πάνω στις οποίες θα χτίσουμε, συνεχίζοντας με τον συγκεκριμένο στόχο που έχουμε πει. Και η χώρα μας, κύριε Υπουργέ, θα αποφεληθεί και από το νέο κοινό ευρωπαϊκό σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Σαφέστατα, όλες αυτές οι ενέργειες είναι πρόδρομες ενέργειες εν ώψη της συζήτησης για την υλοποίηση του νέου συμφώνου. Και βεβαίως σταδιακά, και θεωρώ ότι όταν λέω σταδιακά εννοώ μέσα στον συγκεκριμένο μήνα που διάγουμε, γιατί η Γαλλική Προεδρία ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα και είμαι βέβαιος ότι η Γαλλία θέλει να δει τις προσπάθειές της να ολοκληρώνονται. Θα γίνουν λοιπόν εντατικές διαβουλεύσεις ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα περισσότερο προς την νέα πολιτική μετανάστευση και ασύλου, για την οποία η Κύπρος πραγματικά την στήριξε από την πρώτη στιγμή, γιατί έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε ακριβώς αυτά τα οποία σε πρώτο χρόνο μόλις έχω αναφέρει. Κύριε Υπουργέ, την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Κύπρο και ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, θα τον δείτε. Τι να αναμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Ναι, έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Σάββατο το απόγευμα για να συζητήσουμε θέματα του χαρτοφυλακίου του, αλλά βεβαίως μετά και τις χθεσινές εξελίξεις στο Λουξεμβούργο θα έλεγα ότι ιεραρχείται πρώτο στα θέματα συζήτησης με τον κύριο Σχοινά η συγκεκριμένες εξελίξεις. Θέλουμε
να δούμε τον οδικό χάρτη να διαμορφώνεται και να ακούσουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον καθήλυνα αρμόδιο, πότε ακριβώς υλοποιούνται, γιατί όπως καλά γνωρίζετε και γνωρίζει και ο φίλτατος Μαργαρίτης Χινάς, η Κύπρος έχει όσο καμιά άλλη χώρα αυτή την ώρα την ανάγκη της μετεγκατάστασης αριθμότητων ασύλου για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε.